4 στους 10 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα είδαν το τελευταίο πεντάμινο το μισθό τους να μειώνεται ή και να μην καταβάλλεται καθόλου. Πρόκειται για ένα νέο κύμα μειώσεων στους μισθούς, οι οποίοι το διάστημα 2009 έως 2011 είχαν υποχωρήσει κατά 14,3% κατά μέσο όρο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που έχει συλλέξει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Περίπου 500.000 εργαζόμενοι δεν πληρώνονται για περισσότερους από 3 μήνες. Υπολογίζεται πως 150.000 επιχειρήσεις έχουν ουσιαστικά προχωρήσει σε στάση πληρωμών και δεν καταβάλουν αποδοχές στο προσωπικό που απασχολούν. Τις 110.000 έχουν φτάσει οι εργαζόμενοι που από τα μέσα Φεβρουαρίου μέχρι και τα τέλη Μαΐου είδαν το μισθό τους να μειώνεται με ατομικές ή επιχειρησιακές συμβάσεις. Αρκεί να αναφερθεί πως το τελευταίο 15ήμερο του Μαΐου 20.571 εργαζόμενοι υπέγραψαν ατομική σύμβαση με μείωση μισθών. Το ίδιο διάστημα 16.830 εργαζόμενοι είδαν τις αποδοχές τους να περικόπτονται με επιχειρησιακές συμβάσεις. Μέσα σε 4 μήνες μετατράπηκαν 30.000 συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης σε άλλες μορφές ευέλικτων συμβάσεων. Είναι χαρακτηριστικό πως παρατηρείται αύξηση κατά 43,6% σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα, καταγράφεται αύξηση 47,24% στον αριθμό των συμβάσεων που μετατράπηκαν από πλήρη σε μερική απασχόληση. Το ποσοστό της αύξησης διαμορφώνεται στο 6,67% για την εκπεριτροπή σε απασχόληση κατόπιν συμφωνίας με τους εργαζομένους και εκτοξεύεται στο 169,36% για την εκπεριτροπή σε εργασία με μονομερή απόφαση του εργοδότη. Όσον αφορά την ανασφάλιστη εργασία, με βάση τα επίσημα στοιχεία μέσα σε ένα χρόνο πήγε από το 28% στο 35%. Τα υψηλότερα ποσοστά μαύρης εργασίας καταγράφονται στον κλάδο του επισιτισμού, όπως τα εστιατόρια, στα πρατήρια βενζίνης, στον κλάδο της καθαριότητας, στις κατασκευές και στο λιανικό εμπόριο. Το μοντέλο της ανταλλακτικής οικονομίας θέλουν να εφαρμόσουν επιχειρήσεις στη χώρα μας. Υπάρχουν εργοδότες που αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους για να δώσουν τα χρήματα που χρωστούν στο προσωπικό τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο παράδειγμα αφορά εταιρεία αυτοκινήτων που δραστηριοποιούνταν στην Αθήνα. Η συγκεκριμένη εταιρεία χρωστούσε τους μισθούς στους εργαζομένους, στους οποίους πρότεινε, αντί για τα δεδουλευμένα, να τους δώσει αυτοκίνητο. Στο παρελθόν είχε υπάρξει άλλη περίπτωση που με βάση τις καταγγελίες είχε προταθεί στο προσωπικό να πάρει τρόφιμα αντί για το δώρο Χριστουγέννων. Πάντως πρέπει να επισημανθεί πως αυτό είναι παράνομο, καθώς η εργατική νομοθεσία προβλέπει πως ο μισθός πρέπει να καταβάλλεται σε χρήμα. Επιστροφή των μισθών αλλά και του θεσμικού πλαισίου στα επίπεδα της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης προβλέπει επιχειρησιακή σύμβαση που υπεγράφει σε μεγάλο ξενοδοχείο της Βόρειας Ελλάδος. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι συνδικαλιστές, η σύμβαση υπεγράφει με συνοπτικές διαδικασίες το χειμώνα, οπότε και απασχολούνταν ελάχιστα άτομα στην επιχείρηση. Συγκεκριμένα συγκροτήθηκε ένωση προσώπων, η οποία και προχώρησε σε διαδικασίες εξπρές στην υπογραφή της νέας σύμβασης. Τώρα η συγκεκριμένη επιχειρησιακή σύμβαση δεσμεύει ουσιαστικά πάνω από 100 εποχικά εργαζόμενους, οι οποίες θα έχουν μειώσεις μισθών κοντά στο 50%. Σημειώνεται πως στον κλάδο του τουρισμού και του επισιτισμού επικρατεί αναβρασμός, καθώς οι εργοδότες ζητούν μειώσεις στους μισθούς και ανατροπές στο θεσμικό πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων. Εργαζομένους φαντάσματα έχει σχεδόν για 3 μήνες μεγάλο ξενοδοχείο στη Ρόδο. Σύμφωνα με συνδικαλιστές, το συγκεκριμένο ξενοδοχείο ξεκίνησε να λειτουργεί το Φεβρουάριο χωρίς ωστόσο να ασφαλίζει το προσωπικό του. Αξίζει να σημειωθεί πως ο πρώτος εργαζόμενος της συγκεκριμένης επιχείρησης ασφαλίστηκε στις 9 Μαΐου. Από την τακτική που ακολουθούν και άλλες επιχειρήσεις, χάνουν όχι μόνο οι εργαζόμενοι, αλλά και γενικότερα το ασφαλιστικό σύστημα. Τον τελευταίο χρόνο καταγράφεται σημαντική αύξηση της ανασφάλισης εργασίας με βάση και τους ελέγχους του ΣΕΠΕ. Είναι χαρακτηριστικό πως ένας στους 3 εργαζόμενους δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη. Δουλειά για μία ή και το πολύ 2 ημέρες την εβδομάδα προσφέρουν επιχειρήσεις που υιοθετούν την εκπεριτροπή σε εργασία. Η περίπτωση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά είναι χαρακτηριστική, όπου προτάθηκε εργασία μίας ημέρας. Οι εργαζόμενοι έχουν προχωρήσει σε απεργία, αντιδρώντας το μέτρο που, όπως επισημαίνουν, οδηγεί σε μείωση των αποδοχών τους κατά 80%. Μάλιστα, για το θέμα αυτό, η ΓΕΣΕΕ έστειλε την περασμένη εβδομάδα επιστολή στον Πρωθυπουργό. Με βάση τα στοιχεία του ΣΕΠΕ, 6 στους 100 εργαζομένους που στράφηκαν στην εκπεριτροπή σε απασχόληση με μονομερή απόφαση του εργοδότη δουλεύουν 1 με 2 μέρες την εβδομάδα. Στις τουριστικές περιοχές είναι συνήθες φαινόμενο εργαζόμενοι να εμφανίζονται στα επίσημα έγγραφα ως μερικώς απασχολούμενοι. Ωστόσο, παρά το ότι ασφαλίζονται εικονικά για 4 ώρες την ημέρα, στην πραγματικότητα απασχολούνται έως και 12 ώρες. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι όχι μόνο δεν αμείβονται για την υπεροριακή απασχόληση, αλλά καλούνται να συμβιβαστούν με μισό μισθό. Το φαινόμενο είναι εντονότερο το καλοκαίρι, καθώς υπάρχει μεγάλος αριθμός εποχικά εργαζομένων. Τα περισσότερα χαρακτηριστικά εντοπίζονται στα μεγάλα νησιά όπως την Κρήτη, στη Χαλκιδική και γενικά όπου υπάρχει έντονη τουριστική δραστηριότητα. Πολυτέλεια αποτελεί η καλοκαιρινή άδεια και ακόμη περισσότερο το επίδομα για ορισμένες επιχειρήσεις.
Για παράδειγμα, έφτασε καταγγελία στο εργατικό κέντρο Αθηνών πως αλυσίδα εμπορικών καταστημάτων είπε στους εργαζομένους να πάρουν την καλοκαιρινή άδεια το φθινόπωρο. Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη επιχείρηση ήδη καθυστερεί τους μισθούς. Παράλληλα, έχουν αυξηθεί τα κρούσματα των εργοδοτών που είτε δεν καταβάλουν, παρανόμως βέβαια, το επίδομα αδείας, είτε δίνουν το επίδομα, αλλά καθυστερούν το μισθό του μήνα.